Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτανη, κύριοι καθηγητές, κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα σας. Το 2020 οι εξελίξεις στη θεραπεία των επιδημιών ήταν αρκετές και σημαντικές. Θα ξεκινήσω την πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα πολυεπιδημικών φαρμάκων που στοχεύουν το RNA. Το Inclisiran είναι ένας αναστολέας, ένα small interfering RNA που αναστέλει την έκφραση της κονβερτάσης από τη λίνης και ξύνης τύπου 9, δηλαδή του PCSK9, και μία δόση Inclisiran παρατηρήθηκε ότι μείωσε κατά τουλάχιστον 50% τα επίπεδα LDL σε ασθενείς με αθεροσκλερωτική καρδιακή νόσο και ασθενείς με υψηλό καρδιακό κίνδυνο. Ένα άλλο antisense RNA που αναστέλει την έκφραση της ApoA μέσω αναστολής του γονιδίου της LPA, επίσης παρουσιάστηκε φέτος. Είναι πολύ σημαντικό το ότι μειώνοντας την έκφραση της ApoA, μειώνει την παραγωγή της LPA μικρό. Μία δόση λοιπόν χορήγησης του λιγονεκροδιδίου αυτού σε ασθενείς με κατεστημένη καρδιακή νόσο και LPA μικρό πάνω από 60, μείωσε για διάρκεια 6 μηνών τα επίπεδα της LDL. Συγγνώμη, της LPA μικρό. Το Vupanorsen είναι ένα άλλο antisense RNA, το οποίο στοχεύει το angiopoietin-like, την angiopoietin-like 3 πρωτεΐνη. Αυτή είναι μία πρωτεΐνη που αναστέλει δύο λιπάσεις με αποτέλεσμα να αυξάνονται σημαντικά τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων και άλλων αθερογεννητικών λιπιδίων. Η χορήγηση λοιπόν της Vupanorsen οδήγησε σε σημαντική μείωση και πάλι για 6 μήνες των επίπεδων τριγλυκεριδίων σε ασθενείς με υψηλό καρδιομεταβολικό κίνδυνο. Σημαντικές εξελίξεις είχαμε και για φάρμακα που δρούν ως μονοκλονικά αντισώματα. Το Evinacumab είναι ένα μονοκλονικό αντίσωμα που επίσης στοχεύει το angiopoietin-like 3 πρωτεΐνη. Η χορήγησή του σε ασθενείς με ομόζυγο οικογενή υπερχοληστερνεμία αλλά και σε ασθενείς με ανθεκτική υπερχοληστερνεμία μείωσε σημαντικά κατά τουλάχιστον 30% τα επίπεδα της LDL. Στους ασθενείς με οξύ στεφανίων σύνδρομο είναι γνωστό ότι όταν τα επίπεδα LDL είναι υψηλά κατά το εξιτήλιό τους, αυτοί οι ασθενείς έχουν και υψηλό καρδιακό κίνδυνο και πρώιμα καρδιακιακά συμβάματα. Παρατηρήθηκε το Evolocumab, ένα μονοκλονικό αντίσωμα που στοχεύει την PCSK9, όταν χορηγήθηκε στο πρώτο 24ωρο σε αυτούς τους ασθενείς με οξύ στεφανίων σύνδρομο, μείωσε πολύ γρήγορα τα επίπεδα της LDL, μέσα σε 4 με 7 ημέρες, πάνω από 50% και μάλιστα πάνω από την μέγιστη θεραπεία με στατίνες και πέτυχε σε τριπλάσιους ασθενείς σε σχέση με το εικονικό φάρμακο το στόχο της LDL κάτω από 50%, που φαίνεται πως αυτή τη στιγμή είναι και ο στόχος για να μειώσουμε τα πρώιμα καρδιακιακά συμβάματα. Το Alirocumab είναι ένα άλλο μονοκλονικό αντίσωμα που επίσης στοχεύει την PCSK9. Η χορήγησή του σε ασθενείς με ομόζυγο οικογενή δυσλιπιδεμία πέτυχε σημαντική επίσης μείωση περίπου 30% της LDL, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί σε αυτούς τους ασθενείς έχουμε λίγες επιλογές και έχουμε πολύ ανθεκτική υπερχοληστερνεμία. Όπως αναμένεται βέβαια, δεν πέτυχε σημαντικά αποτελέσματα στους ασθενείς που είχαν πολύ χαμηλή έκφραση των LDL υποδοχέων. Όσον αφορά τις στατίνες, δημοσιεύθηκε αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα μετανάλυση από επιμέρους δεδομένα των ασθενών, όπου έδειξε ότι οι στατίνες μπορεί να ανεβάζουν τα επίπεδα της LPA μικρό και αυτό φαίνεται ότι συμβαίνει μέσω αύξησης της έκφρασης της ApoA μικρό, μέσω διέγερσης της έκφρασης του LPA γονιδίου, με αποτέλεσμα αύξηση της ApoA στο αίμα και επομένως της LPA μικρό. Όσον αφορά τα ανεπίδραση των πολυεπιδημικών φαρμάκων στα καρδιακά συμβάματα, είχαμε επίσης πολύ σημαντικά αποτελέσματα του 2020. Σε μια μετανάλυση της μελέτης Φουριέ, στην οποία είχε δειχθεί ότι το Ευολόκουμα μειώνει σημαντικά τα καρδιακά συμβάματα σε ασθενείς με σταθερή στεφανία νόσο, παρατηρήθηκε ότι επίσης μειώνονται μετά το πρώτο έτος θεραπείας με Ευολόκουμα και τα συμβάματα από τη στένωση της αορτής, που ορίστηκε ως νέα εμφάνιση, νέα διάγνωση στένωσης αορτής, η επιδείνωση στένωσης αορτής ή αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας. Επίσης, σε μια μετανάλυση
σε μια post-hoc ανάλυση της Odyssey μελέτης, στην οποία έχει δειχθεί ότι το Lirocumab μειώνει τα καρδιακά συμβάματα ασθενής με οξυστεφανείο σύνδρομο. Παρατηρήθηκε ότι επίσης μειώνει τα επίπεδα της LPα μικρό και μάλιστα αυτή η μείωση αντιστοιχούσε σε σημαντικό ποσοστό κατά 1/4 αντίστοιχης μείωσης του καρδιακού κινδύνου για μείζωνα αγκιακά συμβάματα. Εδώ είναι μια πολύ επίσης ενδιαφέρουσα μελέτη, η οποία έδειξε ότι επίσης και είναι αναστολής, δεν μειώνουν μόνο τα αρτηριακά συμβάματα, αλλά φαίνεται ότι επιδρούν και στα φλεβικά θρομβολικά επεισόδια. Αυτή είναι μια μεταανάλυση της Φουργέ και της Odyssey μαζί. Παρατηρήθηκε λοιπόν μια σημαντική μείωση των φλεβικών θρομβολικών συμβαμάτων και αυτή ήταν εμφανής μόνο στους ασθενείς με υψηλά επίπεδα LPα μικρό και μάλιστα σε αυτούς που μειώθηκε σημαντικά LPα μικρό, άρα θα πρέπει μάλλον να αναζητηθεί η σχέση της LPα μικρό με αυτό το μηχανισμό. Θα ήθελα λίγο να αναπτυχθώ και στα νεότερα πάνω στα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Σε αυτή τη μελέτη η χορήγηση υψηλής καθαρότητας οξοπεντανοϊκού οξέως μείωσε την εξέλιξη το ρυθμό εξέλιξης της στεφανίας εθερωμάτωσης σε μια τυχεοποιημένη μελέτη όπου χορηγήθηκε σε ασθενείς με υψηλά τριγλυκερίδια και στεφανία εθερωμάτωση. Όμως, σε μελέτη επιβίωσης, στη μελέτη Strength, ο συνδυασμός χορήγησης 25-ανοϊκού μαζί με 16-ανοϊκό οξύ, δύο διαφορετικά ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, δεν μείωσε τα καρδιακά συμβάματα σε ασθενείς υψηλού καρδιακού κινδύνου. Αυτό το έβρεμα έρχεται σε αντίθεση με την περσινή μελέτη Reduced, η οποία έδειξε ότι η χορήγηση καθαρού 25-ανοϊκού οξέως μείωσε σημαντικά και την θνητότητα, αλλά και τα καρδιακά συμβάματα. Στη συγκεκριμένη μελέτη που βλέπετε, παρατηρήθηκε, η οποία περιέχει μια ιδιαίτερα περίπλοκη στατική ανάλυση, δεν έχω το χρόνο να την εξηγήσω, αλλά δόθηκε μια ενδιαφέρουσα απάντηση στο ποιοι ασθενείς που δεν είναι υψηλού κινδύνου και δεν έχουν απόλυτη ένδειξη να ξεκινήσουν άμεσα στατίνη, έχουν το μεγαλύτερο όφελος να ξεκινήσουν αγωγή με πολυπολεπτονική αγωγή με στατίνη. Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι η ομάδα που περισσότερο ωφελείται είναι οι ασθενείς ηλικίας 40 με 49 ετών και με non-HDL χοληστερίνη πάνω από 160 mg NaDL. Τέλος, ήθελα να δείξω και αυτή τη μεταανάλυση, στην οποία παρατηρήθηκε ότι και οι ηλικιωμένοι ασθενείς άνω των 75 ετών έχουν περίπου ή τουλάχιστον ίσο όφελος όσον αφορά τα καρδιακά συμβάματα από την υπολοιπιδημική θεραπεία, είτε αυτή περιέχει στατίνη είτε όχι στατίνη, σε σχέση με νεαρότερους ασθενείς κάτω των 75 ετών. Σας ευχαριστώ πολύ.